κάποιον άλλο μια μέρα που θα είναι όλος δικός σου. Εγώ δεν είμαι και το ήξερες. Ετοιμάζουν κάτι ο Πολεβίου με τον Γεωργίου. Σαν τι? Δεν ξέρω, έχουν κάνει μια συμφωνία να κάνει κάτι ο Γεωργίου. Εσύ είσαι καινούργια οικονόμος, υποθέτω. Είμαι αυτό που θα ήθελες να είσαι εσύ για τον Χριστόφορο. Αλλά δεν θα γίνεις ποτέ. Εγώ δεν βλέπω καμιά άλλη λύση από το να παραδοθείς. Θα του δώσω άλλοθη. Η Αλεξία αγνοείται, την ψάχνει η αστυνομία. Οπότε, αν επικοινωνήσει μαζί σου, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Κατάλαβες? Ειρήνη, τη βρήκαμε. Η αυτοψία έδειξε ότι πνίγηκε. Αλλά θα περιμένουμε και την νεκροψία, η σιγουριά. Τη βρήκατε? Ελάτε από εδώ, αν μπορείτε. Πρέπει να σας μιλήσουμε. Βρήκαμε το αμάξι της. Είχε πέσει στη θάλασσα. Τη βρήκανε μέσα στα αμάξι. Δεν έχει παρηγοριά αυτός ο πόνος. Κάποιος την πήγε και ξέρουμε και δυο ποιος. Μην βγάζουμε συμπεράσματα, να μάθουμε πώς έγινε. Αυτός το έκανε, μωρέ! Τι είναι αυτά ρε, ποιος είσαι εσύ? Γιατί με φέρεις εδώ? Ε? Εσύ είσαι ξένο και νόμιζα πως ήταν κάποιος ξένος. Τι θες ρε, ε? Περίμενες να στανιάρεις για να πάρεις το αίμα σου πίσω, βρωμοκαριόλι, ε? Δεν σου φτάνε που με στούπωσες την κόκα και πίστεψαν όλοι ότι είμαι πρεζόνι? Δεν σου φτάνε αυτό που φόρτωσε και το ξενοδαρμό της Γκόμενας? Τι άλλο θες από μένα, ρε? Εμένα μου φτάνε και μου παραέφτανε. Εσένα από ό,τι φαίνεται δεν σου φτάνε και θέλεις να το τερματίσεις, κουλίγιαρη. Τι άλλο έκανα, ρε? Τι? Τι άλλο έκανα? Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έκανες, όπως επίσης ξέρεις ότι δεν έπρεπε να το κάνεις. Γιατί θες? Μία σου και μία μου και θα τελειώναμε. Γιατί? Ήθελες να το τερματίσεις, ε? Ήθελες να το συνεχίσεις, βρωμιάρη, έτρωγε. Τι νόμιζες? Θα καθόμουν στο σπίτι μου, στην τρύπα μου και θα έκλαιγα? Όχι, φίλε. Τώρα θα πληρώσεις όμως. Σ' αρέσει? Τι να πληρώσω, ρε? Τι στο διάλο έκανα? Τι σου φταίει η γυναίκα μου, πες μου, γιατί? Σε μένα εδώ, ρε, σε μένα. Θα αρκώσω, σε μένα, έτσι σακατεμένος που ήμουνα. Θα τελειώνες μια ώρα αργύτερα. Η γυναίκα μου, τι σου φταίει? Χριστόφορε, πού είσαι? Σε έχω πάρει 100 φορές τηλέφωνο και το έχεις κλειστό. Ανησυχώ, δεν το καταλαβαίνεις? Σε παρακαλώ, όταν ακούσεις το μήνυμά μου, πάρε με ένα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Γυναίκα σου, τι σχέση έχω με τη γυναίκα σου? Ούτε που την έχω δει. Αν το ξέρω, θα το λόγεις αυτό? Εγώ δεν ξέρω, δεν είδα τίποτα, δεν έχω καμία σχέση. Τι σχέση ρε, τι στο διάολο έγινε? Μια αθώα περιστερά. Πόσο γουστάρω τώρα στην μπουμπουνίσω, στη σκάτω κεφάλα σου, να την δω να διαλύεται. Αλλά είσαι τυχερός, δεν θα το κάνω. Έχω κάνει άλλα σχέδια εγώ για σένα, κύριε Πολυβίου. Thank you.
Μην το κοιτάς έτσι. Νεράκι του Θεού είναι. Έλα, μύρισε τον θες. Τι είναι, κορίτσι μου, τι έγινε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Μου λείψες τόσο πολύ. Και εμένα μου λείψες, κορίτσι μου. Ιδέα δεν έχεις πόσο. Η μαμά στο μαγαζί. Τηλεφώνησε ότι έρχεται όπου να είναι. Πεινάς να σου βάλω να φας? Όχι, έφαγα κάτι βλακές σε δουλειά. Τι έγινε? Δύσκολη μέρα, ε? Μια γυναίκα έπεσε με τα μάξι στη θάλασσα και πνίγηκε. Την ήξερα από μια υπόθεση, είχε και μικρό παιδί. Ποια υπόθεση? Αυτή με το παλιό φωνικό. Πού το ξέρεις? Σου το είπε η μαμά? Κάτι λίγα. Σε έχει επηρεάσει, λέει, και στεναχωριέται. Εντάξει είμαι. Η μάνα σου μου είπε ότι ψάχνεις αυτή τη γυναίκα που έχασε τότε τα παιδιά της. Έμαθα ότι το κοριτσάκι του μωρό πέθανε. Αλλά ο γιος της, ο Μιχάλης, ζει. Κάπου στην Αμερική, ε? Όχι, δεν είναι στην Αμερική. Τον βρήκαμε, είναι εδώ στην Κύπρο. Εννοώ ότι ήρθε η μητέρα της στο σπίτι με το παιδί και δεν είχε ιδέα που είναι η Αλεξία. Η Αλεξία αγνοείται, την ψάχνει η αστυνομία. Οπότε, αν επικοινωνήσει μαζί σου, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Καταλαβες? Είμαι σπίτι σου μετά από καιρό. Δεν θα μείνω εδώ τελικά, όπως είπαμε. Θα πάρω το παιδί αύριο και θα πάω στην Αθήνα και μετά θα δω τι θα κάνω. Φυλακά, θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Μ' ακούτε? Είναι ανάγκη να τηλεφωνήσω. Τι φωνάζεις, νυχτιά τη Γαία Ιακώβου? Πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Θα το κάνεις αύριο, την ώρα του φαγητού. Όχι, τώρα πρέπει, είναι ανάγκη. Εγώ να δεις ανάγκες που έχω. Τι έγινε? Τα λέτε? Είδα λίγο στεναχωρημένο το κορίτσι μου και τα λέγαμε. Α, για το ατύχημα της γυναίκας του ξένου. Το άκουσα στο μαγαζί. Τι κρίμα. Νέα γυναίκα. Λέγαμε και για το παλιό φωνικό που ψάχνει τώρα η Ειρήνη. Μου είπε ότι βρήκαν το αγόρι και είναι εδώ στην Κύπρο. Για φαντάσου. Και πώς το βρήκατε? Δεν θα το πιστέψεις. Θυμάσαι πώς ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για την υπόθεση? Ναι, με αυτόν τον νεαρό που σας είπε να την ψάξει. Ναι, αυτός ο νεαρός είναι ο Μιχάλης. Δεν μας το είπε από την αρχή, το ανακαλύψαμε μόνοι μας ψάχνοντας. Άκου σύμπτωση. Θες να σου πω και μία άλλη ακόμα πιο τρελή? Είναι στη φυλακή. Ο Μιχάλης είναι ο Μάρκος που συλλάβαμε για την απόπειρα κατά του ξένου. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα να αλλάξω, να πάω να περπατήσω λίγο. Και τι θα κάνετε τώρα που τον βρήκατε? Θα συνεχίσω να ψάχνω για την Βαγγελιό. Πρέπει να μάθει ότι ο γιος της είναι εδώ, δεν πρέπει? Για να ήρθες εσύ βραδιάτικα εδώ, κάτι έγινε. Λοιπόν, πες το με το μαλακό, γιατί αρκετά ζόρια τράβηξα σήμερα. Α, εννοείς με την... με αυτό που έγινε με την Αλεξία ξένου, ναι, το μάθα. Ατύχημα ήταν, ε. Μάλλον. Ξέρεις, ήρθα για να μιλήσουμε για... για το βράδυ που ήρθα και πήρα την κατάθεση της Αμάλα και... ξέρεις. Ναι, ναι. Που η γκόμενα ήταν γκόμενος. Οκ, okay, ναι, δεν έγινε κάτι. Ανοιχτό μυαλό είμαι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν με νοιάζει τι είσαι, ούτε πώς θα με κρίνεις, εντάξει. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για τη φασαρία. Και που μπούκαρα όλο στο σπίτι, έτσι.
Δεν ήξερα ότι με ακολουθεί, οπότε... Θα είναι πολύ ζηλιάρης, μάλλον. Συγγνώμη. Δεν το είπα ειρωνικά, αλήθεια, αλήθεια. Όχι, ειρωνικά το είπες. Αλλά δεν μου καίγεται καρφάκι. Σταύρος το ξέρει. Ότι... Ότι είμαι γκέι. Ναι. Εσύ τι λες. Α, κατάλαβα, δεν το ξέρει. Εσύ... θα το έλεγες στο παιδί σου αν ήσουνα. Εγώ δεν έχω παιδί και δεν είμαι. Είπα. Α. Αν. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Αν. Το ξέρα. Τι. Όχι, θα τσιτώσεις, το ξέρα. Δεν τσιτώσα. Α, έχουμε λαλήσει όλοι εδώ. Τι κάνεις εσύ ξύπνια τέτοια ώρα? Μιλούσατε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και άκουσες τι λέγαμε? Λαλά. Έκτακτα. Όχι, Λίλια, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να το αφήσω να συμβεί. Έχεις δίκιο. Το κάνεις όμως. Άσε με να είμαι δίπλα σου. Άσε με να προσπαθήσω να σε κάνω ευτυχισμένο. Ξέρεις ότι μπορώ και θέλω να το κάνω. Το ξέρω. Σ' άκουσα που μπήκες. Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσασταν. Όχι, καθόμασταν εδώ με τη μαμά και την πήρε ο ύπνος. Ωραία είναι που είστε πάλι όπως πριν. Έχεις φάει. Έχει φαγητό στην κουζίνα. Μια χαρά είμαι, θα πάω να ξεπλώσω. Καλά. Αγάπη μου, σου φτιάξω κάτι να φας? Ήθελα να σου πω ότι έκανα κάτι που μπορεί να μη σ' αρέσει. Πήγα στη Λίλιαν και της είπα να σ' αφήσει ήσυχο. Ναι, μου το είπε. Και δεν έπρεπε να το κάνεις. Αυτή δεν έπρεπε να μπλέξει μαζί σου. Το ήξερε ότι είσαι παντρεμένος, μπαμπά. Δεν έμπλεξε μαζί μου, αγάπη μου. Ούτε εγώ έμπλεξα μαζί της. Ήταν μια βλακία, ε. Από αυτές που κάνουμε όταν είμαστε μπερδεμένοι, θυμωμένοι. Η Λίλιαν το ξέρει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Αυτά μου έλεγε και ο Άρης. Ότι είναι μπερδεμένος, δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ότι δεν θέλει μπλεξίματα. Εγώ ξέρεις τι λέω. Ότι μόνοι σας τα μπερδεύετε. Αν ξέρατε τι θέλατε πραγματικά, δεν θα κάνατε βλακίες και όλα θα ήταν πιο απλά. Ίσως έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά αγάπη μου, ξέρεις καμιά φορά η ζωή τα μπερδεύει. Και εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι ξεκάθαρα μέσα σου, κάτι συμβαίνει και όλα έρχονται άνω κάτω. Και αυτό που έγινε με τη μαμά, η ζωή το έφερε. Μπορεί να το πεις και έτσι. Καταλαβαίνω, ρε μπαμπά. Δεν πειράζει. Μια μέρα θα συμβεί και σε σένα και τότε θα καταλάβεις. Αλλά μέχρι τότε δεν θέλω να ανησυχείς για μένα και τη μαμά, ούτε για τη Λίλια. Μια βλακεία ήτανε και τέλειωσε. Εντάξει. Κοίτα με. Εντάξει.
Συγγνώμη. Χτυπούσα και δεν άνοιγες και ανησύχησα μήπως. Ξέρω που είναι το κλειδί και είπα να πω να δω αν όλα είναι καλά. Δεν έπρεπε να το κάνω, συγγνώμη. Έλα εδώ. Καλά. Εσύ δεν είσαι. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Τα μάξι της να πέφτει στη θάλασσα με αυτή μέσα. Μπορεί να προσπαθούσε να βγει, να έσπρωχνε την πόρτα και να μην τα κατάφερνε. Για μια στιγμή να σκέφτηκε το παιδί της ότι θα το ξαναδεί. Άρα, κορίτσι. Χριστόφορε. Είσαι καλά. Ανησύχησα τόσο πολύ. Σε έπαιρνα τηλέφωνο, άφησα μήνυμα. Ο Ανδρέας είναι στον Παύλο. Ναι, θα μείνει εκεί απόψε. Είπα στη μαμά του τι έγινε και μου είπε ότι θα φροντίσει να μην μάθει κάτι ακόμα. Θα την πάρω κι εγώ, να την παρακαλέσω αν μπορεί να το κρατήσει λίγο. Μέχρι να... Θα τα κανονίσω όλα, εγώ μην ανησυχείς. Πώς έγινε? Τι είπε η αστυνομία? Δεν μου είπε στο τηλέφωνο. Ξέρω τι θα πεις. Ότι δεν έπρεπε να γίνει. Μην το πεις, συμφωνώ. Έτσι κάνεις πάντα μετά. Τι εννοείς? Το βάζεις τα πόδια. Υπάρχουν πολλά ανάμεσά μας. Ένα σωρό δεν θα βγει άκρη και το ξέρεις. Σε ευχαριστώ. Για τι πράγμα?
Πού ήσουν εδώ? Δεν το χωράει ο νους μου, Αρίστο. Τον βρήκαν, λέει. Τον είδε, του μίλησε. Τον έκλεισε στη φυλακή χωρίς να ξέρει ότι... ότι είναι αδερφός της. Δεν μασάς στα λόγια σου, ε. Τον πήγες καλά το μαχαίρι στην πληγή. Δεν είναι τα λόγια το πρόβλημα, Σοφία. Λες να μην το ξέρω. Κοίτα να ηρεμήσεις τώρα. Θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν αντέχω άλλο. Τι λες, Αχαρής, τι κλαις. Άμα κλαις, χάνω τον κόσμο από μπροστά μου. Άμα κλάψει η Ειρήνη, να δεις τι το χάσεις. Τα ξαπλώσατε ακόμα? Όχι, παιδί. Εδώ τα λέγαμε λίγο. Θα πάμε τώρα. Θα πάω κι εγώ. Είμαι πτώμα. Καληνύχτα, κορίτσι μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σας αγαπάω πολύ. Και εμείς αγαπάω. Διότι ήταν να πάνε στο αεροδρόμιο για να φύγω για Αθήνα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι, αυτό ήταν το σχέδιο, αλλά άλλαξε. Ή κάποιος το άλλαξε. Τι εννοείς κάποιος? Εννοείς ότι είδε κάποιον πριν φύγει, αυτό λες? Τίποτα δεν λέω, μωρέ, αφού με ξέρεις. Σκέφτομαι διάφορα παλαβά όταν δεν μου... Περσπαντών, όταν δεν μου κολλάει κάτι. Άσε τώρα. Άστο. Να σου πω, εάν... τέλος πάντων, αν θες να φύγεις, να πας στο σπίτι σου, μη σκάς για μένα, θα τα καταφέρω. Μην βλέπεις τώρα που... Τι είναι αυτά που λες? Δεν θα σε αφήσω μόνος, ειδικά τώρα, δεν πάω πουθενά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια, ευχαριστώ. Με βοηθάς στα πάντα. Με βοηθάς με το παιδί, με όλα αυτά. Σε ευχαριστώ. Δεν θα σε αφήσω μόνο σου. Είμαι εδώ. Για σένα. Άκουσέ με. Ωραία. Θα μείνω όσο χρειαστεί. Ε? Σένα. Τρόμαξα, το ξέρεις. Αν πάθαινες κάτι... Τίποτα δεν παθαίνω. Όλα καλά θα πάνε. Ας πω ένα παραμύθι να κοιμηθείς. Την κόκκινο σκουφίτσα. Με τον κακό τελικό που ψόφο δεν έχει. Ούτε. Thank you.
ξένο! Ήρθε η ιατροδικαστική έκθεση και αναφορά για τον έλεγχο του αυτοκινήτου της Αλεξίας. Καλημέρα. Έφτιαξε καφέ. Μίλησα με τη μητέρα του Παύλου. Μου είπε ότι μπορεί να μείνει το παιδί εκεί όσο χρειαστεί. Θα περάσω κάποια στιγμή σήμερα να του πάρω κάποια πράγματα. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Πώς θα το κάνω, κάποια στιγμή πρέπει να το πω. Είμαι εδώ μαζί σου. Πάω εγώ. Κανένα νέο από την αστυνομία. Τα μάξι δεν είχε κάποια μηχανική βλάβη στα φρένα, ας πούμε, που να δικαιολογεί γιατί έχασε τον έλεγχο. Άρα έτρεχε και έχασε τον έλεγχο για κάποιο άλλο λόγο. Τι λέει η νεκροψία? Πνίγηκε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τι άλλο? Έχει ένα χτύπημα στο πίσω μέρος του κρανίου της και αμόλοπες όλο της το σώμα. Οι κακώσεις και μόλοπες στο κρανίο και στο υπόλοιπο σώμα υποδεικνύουν ότι προκλήθηκαν από σφοδρή πτώση. Άρα έπεσε από κάπου. Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν πέθανε από αυτό. Εδώ λέει ότι η αιτία θανάτου είναι πνιγμός. Δηλαδή, έπεσε από κάπου, χτύπησε το κεφάλι της, πήρε τα μάξι, οδήγησε και έπεσε στη θάλασσα. Ναι. Αν βιαζόταν, λογικό. Θα πήγε να πάρει το παιδί της και να πάει απευθείας στο αεροδρόμιο. Αλλά εδώ προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα. Γιατί δεν πήγες στο ξενοδοχείο? Και τι στην ευχή έκανε σε αυτή την περιοχή, μου λες? Είναι εδώ Πολυβίου. Α, καλώς το να. Όχι, είναι σε διαθεσιμότητα. Το ξέρω, Πετράτο. Ρωτάω αν είναι εδώ ή αν πέρασε κάποια στιγμή από εδώ. Ήρθε εχθές κάποια στιγμή κοντά στο μεσημέρι να μαζέψει τα πράγματά του. Γιατί τι έγινε? Έγινε ότι ήταν να βρεθούμε χτες βράδυ, αλλά δεν ήρθε. Και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Ugh!
Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας? Σήμερα, είπαν. Ρώτησα για τον Πολυβίου κάτι παλιό συναδέλφους και μου είπαν ότι από τότε που βγήκε με αναστολή είναι σε μαύρο χάλι. Πίνει και σένεται από εδώ και από εκεί και βρίζει θεούς και δαίμονες. Ο ένας δαίμονας είμαι εγώ μάλλον. Ρε Χριστόφορε, θα μπορούσε να το οργανώσει όλο αυτό ενώ είναι σε μαύρο χάλι. Χλωμό το κόβω. Ναι, γιατί όχι. Μπορεί να το παίζει μπεκρής και απελπισμένος έτσι για ξεκάρφημα. Αυτό ξέρω μόνο τώρα. Εδώ ξέρω. Καταλαβαίνω πώς σκέφτεται το βρώμικο μυαλό του, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κουβαλάω κι εγώ το ίδιο. Ωραία, τι έκανε δηλαδή. Της είπε να πάει εκεί για κάποιο λόγο. Τη χτύπησε, την έβαλε στο αυτοκίνητο και το σπρώξε στη θάλασσα. Τα πράγματα του Αντρέα, πάω να τα πάρω στη μητέρα του Παύλου. Καλημέρα. Είναι εδώ ο κύριος Ξένος? Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε την ευρωδικαστική έκθεση. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Πού είναι? Ο θάνατος προήλθε από πνιγμό. Αλλά η νεκροψία έδειξε κακώσεις και μόλοπες στο κεφάλι και στο σώμα. Ίσως αυτό σημαίνει ότι έπεσε από κάπου, χτύπησε το κεφάλι, πήρε τα μάξι για να φύγει, αλλά επειδή ήταν χτυπημένη, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη θάλασσα. Επίσης μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος τη χτύπησε στο κεφάλι μέχρι θανάτου, την έβαλε στο αυτοκίνητο και μετά την πέταξε στη θάλασσα για να φανεί αυτό που λες, πνιγμός. Εννοείται ότι κάποιος τη σκότωσε και το έκανε να φανεί σαν ατύχημα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Να τη χτύπησε κάποιος, ναι, μπορεί, αλλά το χτύπημα δεν ήταν θανατηφόρο. Η νεκροψία έδειξε πως ήταν ακόμα ζωντανή όταν έπεσε στη θάλασσα. Συγγνώμη. Πιστεύετε ότι κάποιος τη σκότωσε? Δεν πιστεύουμε τίποτα. Εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες. Τι λόγο έχετε να το πιστεύετε αυτό? Υπάρχει κάποιος που ήθελε να της κάνει κακό? Είχε δεχτεί απειλές από κάποιον? Είχα δεχτεί εγώ απειλές και μάλλον της έκανε κακό για να εκδικηθεί εμένα. Εντάξει. Εντάξει. Ποιος σας απειλήσε? Ποιος ήθελε να σας εκδικηθεί, κύριε Ξένο, πείτε μου. Κανείς! Αν υποψιάζεστε κάποιον, πρέπει να μου το πείτε να το ερευνήσουμε. Σου είπε κανείς? Εντάξει. Αν αλλάξετε γνώμη, ξέρετε που θα με βρείτε. Στο είπα ότι το έκανε αυτός. Στο είπα την κολάση μου μέσα. Ότι το έκανε αυτός, δεν στο είπα. Δεν το χωράει, το μυαλό μου δεν το χωράει. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται να σκοτώσεις κάποιον έτσι? Την πέταξε στη θάλασσα. Ζωντανή. Ζωντανή. Σε Αλεξία, ρε Αλεξία. Να κάνω, θα τον πεθάνω, θα τον σαπίσω στο ξύλο και μετά θα τον θάψω ζωντανό να δει πως είναι. Περίμενε, Χριστόφορε. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να περιμένω και μην τολμήσεις να έρθεις μαζί μου, το κατάλαβες? Μην τολμήσεις.
Λίλια. Πώς είσαι? Ανησυχείς για μένα? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ανησυχώ. Απλά δεν νιώθω καλά απέναντί σου μετά που... Που αποφάσισες να γυρίσεις τη γυναίκα σου. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Δεν θέλω να σε πληγώσω. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Νιώθω πράγματα για σένα, αλλά... Ναι, το ξέρω. Με νοιάζεσαι, με εκτιμάς. Αλλά δεν νιώθεις αυτά που νιώθω εγώ για σένα, Θέμη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αγαπάω την Εύα. Στο είπα από την αρχή, δεν στο κρύψα. Το ξέρω. Κι εγώ πήγα και έφαγα τα μούτρα μου. Δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν φταίς εσύ. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Τι εννοείς δεν ξέρεις τι να κάνεις? Είμαι έγκυος, Θέμη. Γι' αυτό δεν ξέρω τι να κάνω. Ήσουν με τη γυναίκα του ξένου. Καλά, αυτό είναι το κίνητρό μου για την αστυνομία. Ότι τα είχα μαζί της και γι' αυτό το λόγο το μαχαίρωσα. Οι πηγές σου που σου είπαν ότι είμαι αθώος, αυτό δεν σου το είπανε? Πήγες στην αστυνομία? Όχι ακόμα. Το ξανασκέφτηκες και είπες ότι δεν σε συμφέρει να μπλέξεις, ε? Όχι βέβαια. Θα πάω και θα πω ακριβώς αυτά που σου είπα. Ήθελα να μάθω αν ξέρεις για την Αλεξία Ξένου. Ναι, το έμαθα. Τώρα κοιτούσα ένα άρθρο στο ίντερνετ γι' αυτό. Ο Μάρκος είχε σχέση μαζί της. Το έμαθε? Δεν ξέρω. Τώρα είμαι εδώ στις φυλακές και περιμένω να τον δω. Okay, αν δεν το ξέρεις, παρακαλώ πες του το Μετρόπο. Ναι, εντάξει. Δεν είχα σκοπό να του το πω στην ψύχρα ότι σκοτώθηκε η κοπέλα που αγαπάει. Δεν είπα ότι θα το πεις έτσι. Απλώς επειδή είναι μόνος του εκεί και δεν έχει κανέναν. Καταλαβαίνεις τώρα. Αν είχες τόσες τύψεις, γιατί δεν έρχεσαι η ίδια να του το πεις? Γιατί είσαι τόσο σκληρή? Τι σου έχει συμβεί? Πάντως εγώ δεν μαχαίρωσα κανέναν και μετά να το ρίξω σε άλλον. Είπατε 10 λεπτά και έχετε κάνει σχεδόν μισή ώρα. Άλλη φορά να μην έρχεστε την ώρα της λάθος. Τι έγινε? Την βρήκανε? Την Αλεξία, λέω, την βρήκανε? Ήθελα να της τηλεφωνήσω χτες, αλλά αυτοί... καλοί άνθρωποι γεμάτοι κατανόηση... δεν μ' άφησαν. Ναι. Την βρήκανε. Πάλι καλά. Τι έγινε? Γιατί δεν έφυγε? Είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Ατύχημα? Τι ατύχημα? Πού, πώς, πότε? Χτες. Σε ένα σημείο κάπου στα νότια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το αμάξι της έπεσε στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Η Αλεξία όμως είναι καλά, έτσι? Όταν βρήκαν το αμάξι, ήταν... Λυπάμαι πολύ. Ήτανε μέσα. Πλάκα μου κάνεις, έτσι? Όχι. Δεν γίνεται. Δεν σε έμαθα, ε! Κάτσε κάτω! Πες μου ό,τι... Πες μου ό,τι λες ψέματα, ε! Η άλλη... Άσε με.
Άσε με. Είδες ξανά τον Πολυβίου από εκείνο το βράδυ που ήρθε εδώ? Όχι, δεν με ενόχλησε ξανά. Έγινε κάτι? Μου λες αλήθεια? Ή μήπως ήρθε, σου κάνε κάτι και τον έβγαλες από τη μέση? Πας καλά. Δεν βγάζω έτσι κόσμο από τη μέση εγώ. Για ποια με πέρασες? Δηλαδή φυτεύεις μόνο κοκά σε σπίτια? Αυτό είναι το χειρότερό σου? Κοίτα, με βοήθησες και το εκτιμώ. Αλλά κόψε αυτό το υφάκι, γιατί μπορώ να το πάρω κι εγώ, ξέρεις. Και δεν θα βγάλουμε άκρη. Τι έγινε με τον Πολυβίου? Γιατί το ψάχνεις? Γιατί δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Και κανείς δεν ξέρει που είναι. Πατήσω κάτω να ψοφήσεις τα πόδια μου, βρωμό σκυλό καβιόλι. Ξέρεις ποιος είναι εγώ, ρε? Ξέρω, που δεν μπορώ να περπατήσω με τραβάνε τα χέρια πίσω. Σέγγιος. Στόμα. Πιανού είναι. Είναι. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω με 2-3 την ίδια περίοδο. Χαίρομαι που την έχει πατήσει. Μήπως ξέρεις εσύ, Λεμπέση? Τι να ξέρω, Γεωργίου. Πού είναι ο Πολυβίου? Τέτοια καθάματα δεν παθαίνουν τίποτα. Ο Χριστόφορος πιστεύει ότι κάποιος την χτύπησε και την έριξε στη θάλασσα με το αμάξι. Και αυτός ο κάποιος είναι ο... Είναι ο Πολυβίου. Έχω κάνει πολλά στη ζωή μου, αλλά δεν την πείραξα εγώ. Ξέρω! Πρέπει να τον βρούμε. Να τον κάνουμε να μας πει αν αυτός έριξε τα μάξια Αλεξία στη θάλασσα. Του είπα ότι είναι καλά, ότι πήρε τηλέφωνο και ότι θα επιστρέψει σύντομα. Μα του λες πως πήρε η μάνα του τηλέφωνο και είπε ότι θα έρθει ενώ έχει πεθάνει? Είσαι μου τα καλά σου. Μπορεί ο Πολυβίου να ετοιμάζει κάτι. Τίποτα δεν ετοιμάζει. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Αν δεν μου πεις τι του έκανες, θα πάω στην Ανδρέα και θα της πω ότι εσύ τον εξαφάνισες. Είσαι η φίλη της Βαγγελίος Λοΐζου που ήταν στο σπίτι στην ποταμίτισσα. Έτσι δεν είναι? Πήγε. Πού είναι? Βαγγελιό, πού βρίσκεται?